Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Πρώτο μας θέμα είναι η Αίγυπτος, γιατί μονοπωλεί τις εξελίξεις διεθνώς, όπως φανταζόμαστε. Είναι 700 άνθρωποι που βρίσκονται ταμπουρωμένοι στο τζαμί που βλέπουμε στα πλάνα μας. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δραματική. Αυτοί είναι διαδηλωτές υπέρ του Μόρση. 700 διαδηλωτές λοιπόν βρίσκονται ταμπουρωμένοι στο τέμενος Φατέχ. Ομάδα των δυνάμεων ασφαλείας φαίνεται ότι μπήκε σήμερα το πρωί στο τζαμί για να διαπραγματευτεί την έξοδο των διαδηλωτών. Ο απολογισμός τώρα των συγκρούσεων την Παρασκευή σε όλη τη χώρα έχει ανέβει σε τουλάχιστον 82 νεκρούς, 10 από τους οποίους αστυνομικοί. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι επιμένουν και καλούν σε εβδομάδα οργής πλέον, προαναγγέλλοντας πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα κάθε μέρα την επόμενη εβδομάδα. Παρά την επιβεβλημένη απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα ως το ξημέρωμα, οι εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν να σημειώνονται συγκρούσεις ακόμα και αφού νύχτωσε και να υπάρχουν φωτιές σε πολλές περιοχές της πόλης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεδομένης της κατάστασης, είχαν διαδοχικές επαφές για την εξέβρεση κοινής στάσης στα γεγονότα της Αιγύπτου. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά την επικοινωνία Ολάντ Μέρκελ, αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες ζήτησαν να σταματήσουν άμεσα οι βιαιότητες στην Αίγυπτο και να επιστρέψουν όλες οι πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε και με τον Βρετανό πρωθυπουργό David Cameron και υπογράμμισαν από κοινού την ανάγκη για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό μήνυμα ώστε να επιτευχθεί έξοδος από την κρίση στην Αίγυπτο. Για τον σοκαριστικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα, η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάθριν Άστον, επέριψε ευθύνες κυρίως στη μεταβατική κυβέρνηση, όπως και στην ευρύτερη πολιτική ηγεσία της χώρας, όπως είπε. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ κάλεσαν την Αίγυπτο να μην προσφεύγει στη χρήση θανάσιμης βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πάντως των Ηνωμένων Εθνών δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε κοινό ανακοινωθέν. Ταξιδιωτικές οδηγίες έχουν εκδώσει πολλές χώρες, Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία στηρίζει την Αίγυπτο. Ο μονάρχης της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε τους έντιμους ανθρώπους στην Αίγυπτο και στα αραβικά και τα μουσουλμανικά έθνη να αντιμετωπίσουν σαν ένας άνθρωπος τις προσπάθειες να αποσταθεροποιηθεί μια χώρα η οποία βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή της αραβικής και της μουσουλμανικής ιστορίας. Και να σημειώσουμε ότι η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να χορηγήσει βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κάιρο μετά την αποπομπή του Μόρση από την Προεδρία την 3η Ιουλίου. Αυτά από την Αίγυπτο. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε πυρκαγιές στη Θάσο που μας ανησυχούν όλους μας. Είναι 4 έως 5.000 στρέμματα που έχουν καεί με πεύκα και πλατάνια. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η πυρκαγιά σε Χαράδρα στην περιοχή Καλλιράχη Θάσου. 93 πυροσβέστες με 36 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα έχουν ρηχτεί στο έργο της κατάσβεσης. Τα 7 μποφόρ που πνέουν στο νησί διευκόλυναν τη γιγάντωση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε περιοχή κοντά σε εγκαταλειμμένο σκουπιδότοπο στην ορεινή Καλλιράχη και επεκτάθηκε γρήγορα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και κάτοικοι με αγροτικά μηχανήματα και εξκαφείς, καθώς και εθελοντές δασοπυρόσβεσης. Σε επιφυλακή βρίσκεται το προσωπικό από 2 ferry boat, σε λιμένα και κεραμωτή, για να μεταφέρουν, αν κριθεί αναγκαίο, εξοπλισμό και δυνάμεις. Ιδιαίτερος λυπηρό βέβαια είναι ότι σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Κώστα Χατζημανουήλ, η φωτιά και η τμήμα του δάσους που αποτεφρώθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 89 και το οποίο στη συνέχεια αναγεννήθηκε και φρέσκα δεντράκια ξανακαίγονται. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 4.000 στρέμματα δάσους με πεύκα και πλατάνια, όπως είπαμε. Από χθες το απόγευμα στο νησί βρίσκονται ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρης Γιαννακίδης, και ο Περιφερειακός Διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντονίσουν καλύτερα το έργο της πυρόσβεσης. Αυτά συμβαίνουν στη Θάσο. Βέβαια, έχουμε κάποιες συλλήψεις εμπριστών. Έχουμε 2 συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 57χρονο Έλληνα πολίτη που συνελήφθη στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στο Κατσιμίδι Αττικής. Ο άνδρας συνελήφθη για απόπειρα εμπρισμού, καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μπιτόνια και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες περιπτώσεις εμπρισμών, ενώ συνελήφθηκε ένα αλλοδαπό στοιχείο. Τώρα, πολύ αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για το Σάββατο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βλέπουμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
Τα πορτοκαλί τμήματα, υπενθυμίζουμε ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος, αλλά και τα κίτρινα τμήματα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. 7 μποφόρ είπαμε ότι πνέουν σήμερα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Με απόφαση λοιπόν του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, δεν επιτρέπεται από σήμερα έως και την Κυριακή η διέλευση οχημάτων και πεζών στις δασικές εκτάσεις και τα περιαστικά δάση των περιοχών για τις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ότι αύριο θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως βλέπουμε, σε Βιωτία, Αττική, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, νησιά Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, καθώς και τις νότιες περιοχές Ξάνθης και Εύρου. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει ότι ο κίνδυνος αφορά κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τη Σκύρο, την Κόρινθο, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Καβάλα, τον Εύρο και τη Λίμνο. Προσοχή, πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες που ζούμε αυτές τις ώρες καιρικές. Να πάμε στον χώρο της υγείας. Οι ανακατατάξεις λοιπόν στον χώρο της υγείας προκαλούν σωρία κινητοποιήσεων την επόμενη εβδομάδα. 1.618 υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας θα ταθούν σε διαθεσιμότητα στις 23 Αυγούστου. Μπορούμε να δούμε το θέμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι γιατροί του Σισμανόγλιου έξω από το νοσοκομείο και την πρώτη υγειονομική περιφέρεια Αττικής. Με την υποβάθμιση του Αμαλία Φλέμινγκ, το Σισμανόγλιο θα μείνει το μοναδικό γενικό νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αττική. 230 γιατροί των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Στην περιοχή μας, αφού έκλεισαν το πρώτο ΙΚΑ και τα 140 κρεβάτια, τώρα κλείνουν άλλα 150 κρεβάτια από το Φλέμινγκ και έρχεται η σειρά του Σισμανόγλιου μετά τη διαθεσιμότητα απόλυση 230 συναδέλφων μας. Οι όποιες διαβεβαιώσεις προφορικά δεν μας λένε τίποτα. Κινητικότητα δεν είναι, διότι για να γίνει κινητικότητα έπρεπε να μεταφερθούν με μετακινήσεις θέσεων ή με μετατάξεις εν υπηρεσία σε άλλες υπηρεσίες. Εδώ μιλάμε για διαθεσιμότητα, θα βγουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, θα λάβουν το 75% των αποδοχών τους και θα διεκδικήσουν μία από τις ελάχιστες αναπομείναντες οργανικές θέσεις που θα υπάρχουν ανά το νοσοκομείο. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για την απόλυση του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι οι απολύσεις θα γίνουν μόνο αν διαπιστωθεί πως κάποιος υπάλληλος είχε προσληφθεί με πλαστά δικαιολογητικά ή είχε καταδικαστεί από τα πειθαρχικά συμβούλια. Οι 1.618 υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα στις 23 Αυγούστου θα έχουν μετακινηθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας. Αυτό το πράγμα το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Δεν μπορούν κάποιοι για λόγους, θα έλεγα, καθαρά πολιτικούς να παρασύρουν τους εργαζόμενους σε κινητοποίηση, βάζοντας μπροστά το φόβητρο των απολύσεων. Δεν υπάρχουν απολύσεις στον χώρο της υγείας. Έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν πρόκειται κανείς να πει παρά μόνο αν έχει προληφθεί με πλαστά χαρτιά ή έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Ωραία. Όσον αφορά τους υπαλλήλους των υπόλοιπων υπουργείων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, δεν υπάρχουν ανάλογες διαβεβαιώσεις, καθώς εκτιμάται ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα μπορέσει να μετακινηθεί. Η νέα εγκύκλειος που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί σαφές μήνυμα στους υπουργούς να τρέξουν τις διαδικασίες ακόμα και μέσα στην καρδιά του Αυγούστου. Είναι η τρίτη υπουργική πράξη που υπογράφει μέσα σε 2 εβδομάδες. Όταν καταργείται ολόκληρος κλάδος ή ειδικότητα, όπως έγινε με τους καθηγητές των επαγγελματικών λυκείων, σε διαθεσιμότητα τίθεται όλο το προσωπικό, εκτός από αυτούς που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, δηλαδή έχουν σοβαρή αναπηρία ή είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ το χρόνο. Όπου όμως καταργείται μέρος μόνο των θέσεων, το προσωπικό που υπηρετεί στις συγκεκριμένες υπηρεσίες αξιολογείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης. Παραμένουμε στον χώρο της υγείας. Έφοδο αναμένεται να πραγματοποιήσουν οι ελεγκτές του ΕΟΠΗ τον επόμενο μήνα στα ιδιωτικά νοσοκομεία για να διαπιστώσουν οι διεισόμασοι τι είδους υπηρεσίες παρέχουν αλλά και με τι ποσά χρεώνουν τους ασθενείς ασφαλισμένους στον ΕΟΠΗ. Σε πρώτη φάση, ο έλεγχος αναμένεται να γίνει από ιδιωτικές εταιρείες και σε δεύτερη φάση θα συσταθεί ειδικό σώμα ελεγκτών κλινικού ελέγχου. Ήδη ο ΕΟΠΗ έχει στείλει προκήρυξη ενδιαφέροντος προς τους γιατρούς ώστε να δημιουργήσει τους δικούς του ράμπο υγείας. Τώρα να περάσουμε στο χώρο της εκπαίδευσης που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένονται οι βάσεις λοιπόν και αναμένεται να είναι οι χαμηλές επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά αλλά και η επιλογή των περισσότερων παιδιών να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους λόγω των οικονομικών δυσκολιών
ρίχνουν τις βάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται πτώση λοιπόν ακόμα και σε σχολές με μεγάλη ζήτηση, όπως οι ιατρικές, οι πολυτεχνικές, οι φυσικομαθηματικές, όπου οι πύλες για τους εισακταίους θα ανοίξουν φέτος με 400 έως 500 μόρια λιγότερα. Ενώ σε τμήματα της περιφέρειας αναμένεται να χρειαστούν και 600 μόρια λιγότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από περίπου 20 χρόνια, η ιατρική της Αθήνας μπορεί να πέσει και κάτω από τα 19.000 μόρια, παρουσιάζοντας δηλαδή υποχώρηση 150 μορίων. Πτώση εκτιμάται ότι θα έχουν οι περισσότερες σχολές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, ενώ καθοδικά με πτώση έως και 400 μόρια κινούνται και τα περιζήτητα τμήματα των ΤΕΙ, όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, διατροφής και διαιτολογίας. Αντίθετα, θεαματική άνοδο των βάσεων αναμένεται να δούμε στις στρατιωτικές σχολές που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της μείωσης του αριθμού των εισακταίων κατά 30%, αλλά και επειδή υπόσχονται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Φοροκαταιγίδα μεγάλη μας περιμένει από το Σεπτέμβριο. Με 7 νέα χαράτσια, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να ισοσταθμίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα που έλαβε από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Να δούμε το θέμα. Την άποψη πως επιχειρήσεις που χρωστάνε και δεν μπορούν να πληρώσουν είναι καλύτερο να κλείνουν, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Καλύτερα να κλείσουν επιχειρήσεις που οφείλουν και δημιουργούν ελλείμματα παρά να συνεχίσουν να παράγουν ελλείμματα στο κράτος, στα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους τους. Δεν είναι όμως μόνο επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι φορολογούμενοι θα παραλάβουν με το τέλος του Αυγούστου ένα βαρύ πακέτο φόρων, το οποίο θα περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιδιδεύματος, το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, το φόρο ακίνητης περιουσίας για το 2011, το 2012 και το 2013, τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτέλειας. Το κράτος προσδοκά από τη φορολογική αυτή εφτάδα να βάλει στα ταμεία 10 δις ευρώ. Οι προβλέψεις όμως δεν είναι καλές. Ο κ. Θεοχάρης εκτίμησε πως φέτος τα έσοδα από τις φορολογικές δηλώσεις θα είναι κατά 2 δις λιγότερα, μιας και λόγω της υπερφορολόγησης δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής των οφειλωμένων. Περίπου 50.000 φορολογούμενοι έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών περασμένων ετών. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πάντως, το φοροσαφάρι για αναζήτηση εσόδων καλά κρατεί και στο στόχο του ΔΟΕ έχουν μπει εκτός από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται σε αυτά. Έτσι, μετά το Γιάννη Πλούταρχο, τον Νίκο Βέρτη και τον Αντώνη Ρέμο, την επίσκεψη των επιθεωρητών δέχθηκε και ο Γιώργος Τσαλίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο του ελέγχου ήταν το συμφωνητικό του καλλιτέχνη για πρόσφατη εμφάνισή του σε κέντρο διασκέδασης στην Ξάνθη. Και ενώ η προσπάθεια για να επιτευχθούν οι στόχοι για τα έσοδα συνεχίζεται, η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine διαπιστώνει πως το κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτο. Το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει καταγράψει ο ελληνικός προϋπολογισμός μέχρι τον Ιούλιο απέχει μακράν από το να καλύψει τις πληρωμές των επιτοκίων. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη μια αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το ίμιση των χρεών. Κριτής πάντως για το αν θα υπάρξει ή όχι κούρεμα του ελληνικού κρέους, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, σε συνδυασμό πάντα με την επίτευξη τελικά ή όχι πρωτογενούς πλεονάσματος. Παραμένουμε στον οικονομικό χώρο. Ρυθμίζονται τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών, σύμφωνα με τις προθέσεις των τραπεζών. Ειδικότερα στις πιστωτικές κάρτες αλλά και τα επιχειρηματικά δάνεια προχωρούν και σε κούρεμα του χρέους. Όσον αφορά τα στεγαστικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, η ρύθμιση θα είναι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και η μείωση του επιτοκίου. Η μείωση εφαρμόζεται κυρίως σε δάνεια που δόθηκαν στις αρχές του 2000 και ήταν σταθερού επιτοκίου, το ύψος του οποίου ήταν της τάξης 5-6%. Με τις αλλαγές, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3-3,5%. Παράλληλα, αυξάνεται η διάρκεια αποπληρωμής στα 40 χρόνια. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Σαντορίνης που έχει πλήξει πολύ τον ελληνικό τουρισμό, τόσες μέρες το blackout. Αποκαταστάθηκε λοιπόν, όπως όλα δείχνει, η ηλεκτροδότηση μετά από το φιάσκο των τελευταίων ημερών, που οδήγησε σε αδιέξοδο καταστηματάρχες και τουρίστες. 120.000 επισκέπτες της Σαντορίνης χάλασαν τις διακοπές τους, απούσε η διοίκηση της ΔΕΗ. Το τελευταίο blackout σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν τις 9, λόγω βλάβης επικνοτής στο εργοστάσιο που είχε σημειωθεί η έκρηξη την Τρίτη, υπενθυμίζουμε. Και να περάσουμε ξανά στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 αγνοούνται μετά τη σύγκρουση ferry boat με εμπορικό πλοίο στο αρχιπέλαγο των Φιλιππίνων. Το ferry boat, στο οποίο ταξίδευαν 752 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση. Το επιβατικό πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Σεμπού, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Φιλιππίνων. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, δήλωσε εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Πολλοί ταξιδιώτες κοιμώντουσαν την ώρα της σύγκρουσης, ενώ δεκάδες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν. Το πλοίο βυθίστηκε μέσα σε 30 λεπτά, όπως ανέφεραν και οι τοπικές αρχές. Τα πλάνα είναι δυνατά, όπως βλέπουμε.
Να κλείσουμε λοιπόν με τον καιρό, να πούμε ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελώδεις, 6 με 7 μποφόρ και τοπικά θυελώδεις 8 μποφόρ. Μέτρια και βαθμία τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή σε όλη την Ελλάδα. Λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα βόρεια τμήματα του νομού όπου ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα. Περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου με τις μέγιστες στα βόρεια και ανατολικά να είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ και κατά περιόδους στα ανατολικά θυελώδεις 8 μποφόρ. Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής, κυρίως στα ορεινά, περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι σχεδόν μέτριοι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το μεσημβρινό δελτίο των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Θα τα πούμε στις 8.